Το μήνυμα επισημοποιήθηκε. Ο Ακιντζή φόρεσε το καλοραμένο κοστούμι που του έραψε ο Ερτογάν, ακυρώνοντα την αυριανή συνάντηση. Και έκανε άλλο ένα βήμα προ την οριστική κατάρρευση των συνομιλιών. Σίγουρα είναι μια αρνητικότητα διεξέλιξη. Επαναλαμβάνω, εμεί θέλουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την επίλυση του Κυπριακού. Είναι η δική μα η πατρίδα η υποκατοχή. Και η παρούσα κατάσταση δεν είναι προ όφελο ούτε των Ελληνοκυπρίων ούτε των Τουρκοκυπρίων. Είναι γι' αυτό που ο κ. Ακκιντζή, η τουρκική πλευρά, θα πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του. Η Ελίζαπεθ Σπέχαρ, που κόμισε επίσημα στον πρόεδρο Αναστασιάδη την απαράδεκτη τουρκική απόφαση, στρούθοκα μίλησε, κρύβοντα τι αρνητικέ εξελίξει και του υπέτειου αυτών. Διαβουλεύτηκα χθε με τον κύριο Ακιτζή και μόλι τώρα είχα διαβουλεύσει με τον κύριο Αναστασιάδη. Θα μιλήσω σύντομα με τον ειδικό μα σύμβουλο κύριο Έντε και έτσι επί του παρόντο δεν έχω κάτι να πω. Η επόμενη μέρα του ναυαγίου των συνομιλίων και τη κλιμάκωσης τη ένταση από τουρκική πλευρά με την ακύρωση τη προγραμματισμένη αυριανή συνάντηση των ηγετών βρίσκει το Προεδρικό άκρο προβληματισμένο και ανοίγει το φάκελο τη διαχείριση επικοινωνιακά τη επόμενη μέρα σε σχέση με την ενημέρωση τη διεθνού κοινότητα. Σήμερα υπάρχει, είναι η προγραμματισμένη η επίδοση των διαπιστευτηριών του μόνιμα αντιπροσώπου τη Κυπριακή Δημοκρατία στα Ηνωμένα ΕΕ Έθνη προ τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα και μέσα στο πλαίσιο αυτή τη συνάντηση θα διαβαστούν και πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Μηνύματα που να σα φέρω ότι έχουν ήδη διαβαστεί και μέσω τη κυρία Πέχαρ. Η ενημέρωση τη Λευκοσία θα ξεδιπλώνει χωρί προσχήματα τι κρυμμένε τουρκικέ ατζέντε και μεθοδεύσει. Ένα από του λόγου που ενδεχομένω έχουμε αυτή την τουρκική προσέγγιση αυτή τη στιγμή είναι οι δυσκολίε που αντιμετωπίζεται, αντιμετωπίζονται από πλευρά Άγκυρα σε σχέση με τι θέσει, με τι προσεγγίσεις τη στο κεφάλαιο τη ασφάλεια και των εγγύσεων. <Το> Εμεί, όπω είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το διάλογο στη Λευκοσία, είμαστε έτοιμοι για συνέχιση και τη διάσκεψη για την Κύπρο. <Το> Η περίοδο χάριτος για τον κατοχικό ηγέτη έχει οριστικά παρέλθει. Η μπάλα βρίσκεται στο επίπεδο τη τουρκική πλευρά αυτοί έχουν αρνηθεί να μην παραστούν στην αυριανή προγραμματισμένη συνάντηση. Θεωρούμε ότι είναι μια αρνητικότατη εξέλιξη, μια αρνητικότατη εξέλιξη για το σύνολο του κυπριακού λαού. Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου και ο καθένα θα πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε του. Στο πλαίσιο τούτο, ο πρόεδρο Αναστασιάδη συναντήθηκε με την τουρκοκυπριακή πλατφόρμα λύση που περιλαμβάνει 55 μη κυβερνητικέ οργανώσει. Την ίδια στιγμή, όμω, επαναλαμβάνω και αυτό είναι και το μήνυμα προ τουρκοκύπριου συμπατριώτε μα. Θα πρέπει να αντιληφθούν και τι δικέ του ευθύνε. Σε σχέση τέλο με τι απειλέ τη Αβούσογλου για το φυσικό αέριο, ο κ. Χριστοδουλίδης απλά παρέπεμψε στον τρίτο γύρο αδειοδοτήσεων. Το πολυεθνικό ενδιαφέρον και τι προ τούτο αναμενόμενε τις επόμενε μέρε αποφάσει.